1η Μαΐου, είπαμε Κυριακή κοντή γιορτή, μια εβδομάδα ακριβώς μέχρι τις εκλογές, τις ερχόμενες εκλογές, και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Γκουρδούκη. Είναι υποψήφια με την οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Και στους ακροατές. Να πούμε ότι είστε υποψήφια στην Κέρκυρα, έτσι. Είστε υποψήφια βουλευτής με την παράταξη αυτή στην Κέρκυρα, με την οργάνωση. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε λίγο τους στόχους. Όχι, να ξεκινήσουμε κάπως αλλιώς μάλλον. Να μας πείτε ποιοι είστε, ποια είναι η οργάνωση αυτή, για να σας γνωρίσει και ο κόσμος. Βεβαίως, ναι. Η οργάνωσή μας, η ΟΚΔΕ, δηλαδή η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, όπως αναφέρατε κι εσείς, είμαστε μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού και του τροτσκισμού. Στις ερχόμενες εκλογές 21 Μάη κατεβαίνουμε αυτόνομα με ψηφοδέλτια στα οποία συμμετέχουν αγωνιστές, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι, φοιτητές και άνθρωποι προερχόμενοι από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι οποίοι έχουν και ενεργή συμμετοχή μέσα στα κινήματα και τους αγώνες. Να αναφέρω αρχικά ότι εμείς σαν ΟΚΔΕ κατεβαίνουμε σε εκλογές αρχικά για να καταγγείλουμε όλες αυτές τις μνημονιακές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αυτές τις πολιτικές που έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα ότι δολοφονούν, έτσι, και δολοφονούν για τα κέρδη, για να χαρίζουν, ας πούμε, κέρδη στις επιχειρήσεις μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις, όπως είδαμε δηλαδή και με τις κρατικές δολοφονίες στα Τέμπη, κάτι που έχει προκαλέσει μια τεράστια οργή και απόρριψη από πλευράς του κόσμου όλου αυτού του επίσημου πολιτικού σκηνικού. Έχετε δηλαδή την εντύπωση ότι θα ενισχυθούν με βάση αυτό το οποίο λέτε, με βάση την οργή του κόσμου, με βάση την απογοήτευση μιας πολύ μεγάλης μερίδας του κόσμου, ότι θα ενισχυθούν τα μικρότερα κόμματα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Σίγουρα υπάρχει μια απόρριψη των βασικών αστικών πυλών, αυτά τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στη Βουλή, αυτά που έχουν ψηφίσει ιδιωτικοποιήσεις. Αρκετός κόσμος θα τα μαυρίσει στις εκλογές, αυτό καλούμε και εμείς. Αλλά όπως και να έχει, επειδή σίγουρα και τα τελευταία χρόνια είχε επικρατήσει τουλάχιστον σε ένα κομμάτι απογοήτευση κιόλας και από τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε υποσχεθεί πολλά πράγματα, όπως θυμόμαστε όλοι, ότι θα έσκιζε μνημόνια κτλ. Και βλέπουμε ότι έχουμε μπει σε μνημόνια για πάντα στην ουσία. Εμείς καλούμε σαν ΟΚΔΕ τον κόσμο να στηρίξει, να ψηφίσει έτσι μια διαφορετική πολιτική, να ψηφίσει ουσιαστικά για μια επαναστατική αριστερά, με την οποία μπορούμε να νικήσουμε όντως ενάντια σε όλα αυτά που μας έχουν επιβάλει τόσα χρόνια με τα μνημόνια και τις απανωτές κρίσεις, την ανεργία δηλαδή, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό να βλέπουμε ότι συνέχεια ανεβαίνει, τη φτώχεια, καθώς όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου, της κοινωνίας. Ναι, ακριβώς. Ταλαιπωρείται, είναι πολύ κοντά στο όριο της φτώχειας. Ναι, προφανώς. Όχι μόνο κοντά στο όριο της φτώχειας. Και κάτω από το όριο. Ξεπερνάει και από κάτω. Ναι, είναι πραγματικά τραγικό. Έχουμε την καταστολή, δηλαδή όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, δεν μιλάμε καν μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, καταστήλει έτσι, όχι μόνο στο δρόμο, γενικότερα, γιατί τα είδαμε και μέσα στην πανδημία και στην Αθήνα, ας πούμε, πώς στέλνουν την αστυνομία και γενικότερα σώματα ασφαλείας για να καταστήλουν οποιαδήποτε αντίσταση των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και φυσικά την νεολαία. Είδαμε και την πανεπιστημιακή αστυνομία στα πανεπιστήμια. Και εμείς έχουμε ένα δικό μας πρόγραμμα σωτηρίας, ένα πραγματικά δραστικό και ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, το οποίο προτείνουμε και θέλουμε να αναδειχθεί και μέσα από αυτές τις εκλογές. Ποια είναι η διαφοροποίησή σας, για παράδειγμα, με το ΚΚΕ, με τα άλλα κόμματα που έχουν ήδη ξεπηδήσει και εντάσσονται στην ευρύτερη αριστερά? Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτά τα οποία λέτε τα έχουμε ακούσει και από άλλα αριστερά κόμματα, και από το ΚΚΕ και από τα ΜΛΚΚΕ και διάφορα άλλα. Ναι. Αρχικά να πω ότι η αλήθεια είναι ότι πολλοί παρουσιάζονται ως ένα κομμάτι της αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει και κάτι απαραίτητα. Mm-hmm.
Αρχικά να πούμε ότι εμείς σαν ΟΚΔΕ καμία σχέση δεν έχουμε με την ρεφορμιστική πολιτική του ΚΚΕ, που είναι μια διέξοδη πολιτική. Το ΚΚΕ ακόμη λιβανίζει τις πραγματικά αποκρουστικές σταλινικές δικτατορίες, τις οποίες δεν στηρίζουμε εμείς σε καμία περίπτωση. Και να πούμε κιόλας σε ένα πρόσφατο παράδειγμα, μία μέρα, κάποιες μέρες αργότερα από τη δολοφονία του 16χρονου Ρωμά από αστυνομικό, το ΚΚΕ μαζί με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ψήφισε το επίδομα πραγματικά ντροπή των 600 ευρώ που δόθηκε στους μηχανισμούς καταστολής. Ειδικά τώρα και με τον αγώνα, έτσι, και αυτή την κοινωνική έκρηξη που ξέσπασε και με τις κρατικές δολοφονίες στα Τέμπη, γιατί αυτό ήταν κρατικές δολοφονίες, το ΚΚΕ δεν πρότασε έτσι ξεκάθαρα ότι οι σιδηρόδρομοι πρέπει να εθνικοποιηθούν, δηλαδή να γυρίσουν στο δημόσιο και να πούμε και αυτό που λέμε και εμείς, δηλαδή να, και κάτω από εργατικό έλεγχο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί η πραγματική ασφάλεια του κόσμου οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Δεν έλεγε καν αυτό το πράγμα και έκοψε έτσι, τουλάχιστον έπαιξε το ρόλο του στο να κοπούν, ας πούμε, και αυτές τις κινητοποίησεις κάπως λίγο πρόωρα. Άμα μου επιτρέπετε να προσθέσω και σε αυτό το κομμάτι, πάνω στην ερώτηση είναι, ότι και ας πούμε κάποιοι που υποτίθεται βγαίνουν σαν δίθεν αριστεροί σχηματισμοί, όπως ας πούμε το ΜέΡΑ25, σε καμία σχέση δεν είναι κάτι τέτοιο, είναι ένα καθαράστικο σχήμα, κιόλας που έρχεται στην ουσία όμως ξανασεβήρει μια συνταγή παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ευαγγελίζεται, μιλάει για μία ρήξη, που αυτή όμως είναι πραγματικά ψεύτικη. Δεν περιέχει τους αγώνες, δεν συγκρούεται με κανέναν πραγματικά θεσμό, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, έτσι, που επιβάλλει όλη αυτή σήμερα την παράνοια και τη φτώχεια. Επίσης, να θυμίσω, ας πούμε, ότι ο ίδιος ο Βαρουφάκης είχε πει για τους σιδηρόδρομους σαν υπουργός οικονομικών ότι τους ξεπουλάμε και για ένα ευρώ. Σήμερα δεν έχει αλλάξει αυτό ιδιαίτερα. Πάλι για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μιλάει, άρα πάλι για ιδιώτες. Πάλι δηλαδή για να έχουμε νεκρούς, δικούς μας νεκρούς. Μάλιστα. Ήταν η κυρία Μαρία Γκουρδούκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποψήφια. Άμα μου επιτρέπετε ένα λεπτό, γιατί και εμείς πέρα από την κριτική προς τους άλλους, έχουμε ένα δικό μας πρόγραμμα που βγάζουμε προς τα εμπρός. Ναι, αν μπορείτε να το πείτε λίγο σύντομα, ναι. Σύντομα, ναι. Ναι, ευχαριστώ. Εμείς λέμε ότι άμεσα πρέπει να περάσουμε σε πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, πάνω από τον πληθωρισμό, να βάλουμε μπλόκο σε πληστηριασμούς εξ όσο όλα αυτά τα αρπακτικά funds, να καταργηθούν όλοι οι αντιλαϊκοί φόροι, να μπει πλαφόν στις τιμές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, να σταματήσουμε κάθε ιδιωτικοποίηση και να περάσουμε στις εθνικοποίησεις όλων των τομέων κλειδιών της οικονομίας για να μπορέσουμε να ζήσουμε και αυτά να περάσουν κάτω από εργατικό έλεγχο, να σταματήσει όλη αυτή η στράτευση της χώρας μας για τον πόλεμο και στην Ουκρανία που στέλνουμε όπλα, δίνουμε δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σε όπλα ενώ πεινάμε για να τα στέλνουμε στην Ουκρανία και να σκοτώνεται κόσμος. Μας βάζουν οι κυβερνήσεις και είναι της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με την Αμερική έχει πάει μαζί. Μας βάζει σε επικίνδυνα παιχνίδια και πόλεμο με την Τουρκία για να εκμεταλλευτούν κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, κάποια κοιτάσματα ή ούτε οτιδήποτε, είτε γιατί μας το λένε αυτό οι Αμερικάνοι. Εμείς λέμε να μην γίνουμε κρέας στα κανόνια τους για τα δικά τους συμφέροντα και να επιβληθεί μια βαριά φορολογία σε κέρδη και πλούσιους. Εμείς έχουμε κεντρικό σύνθημα να πληρώσουν οι πλούσιοι, γιατί αυτοί ρίχνουν τις κρίσεις στις δικές μας πλάτες. Αυτό πρέπει να σταματήσει και αυτά δεν θα τα επιβάλλει, ούτε θα τα εφαρμόσει, ούτε επιμέρους κανένας άλλος, κανένας που εμφανίζεται σε μεσίας, που λέει να κατέβει σε εκλογές, να τα κάνει αυτός κτλ. Εμείς λέμε ότι εμείς θα τα κάνουμε αυτά με τους αγώνες μας, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, η νεολαία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την Οργάνωση Αποκομμουνιστικών Διεθνιστών Ελλάδας, κυρία Γκουρδούκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.